Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συγχώνευση των τριών φορέων Ινστιτούτο Νεολαίας, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, καθώς και η συγχώνευση των φορέων Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διαβίου Μάθησης, Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και η σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του ΙΝΕΔΕΒΗΜ και του ΕΟΠΕΠ αντίστοιχα, θα επιφέρουν σημαντικά ωφέλη τόσο για τους πολίτες ως αποδέκτες των παρεχομένων υπηρεσιών, όσο και για τους φορολογούμενους. Ειδικότερα, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης και ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα παρέχουν αφενός υπηρεσίες αυξημένης ωφέλειας και αποτελεσματικότητας σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς των ξεχωριστών φορέων, αντίστοιχα, και αφετέρου θα εξοικονομηθούν δημόσιοι πόροι, καθώς δημιουργούνται άμεσα και έμεσα οικονομικά ωφέλη από τη λειτουργία των νέων φορέων. Δεδομένου τώρα του σκοπού των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του ΙΝΕΔΕΒΗΜ και του ΕΟΠΕΠ, η αποστολή τους είναι προσανατολισμένη στις ακόλουθες βασικές λειτουργίες. Του ΜΕΝ ΙΝΕΔΕΒΗΜ, 1. Στο σχεδιασμό και στη διαχείριση της υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων υποστήριξης της ενσωμάτωσης των νέων στο κοινωνικό και παραγωγικό περιβάλλον, καθώς και της διαβίου μάθησης οριζόντιου χαρακτήρα, αλλά και ειδικών ομάδων πληθυσμού. 2. Στον προγραμματισμό ανάπτυξης και τον έλεγχο της αποτελεσματικής λειτουργίας υποδομών και δομών εκπαιδευτικής μέρημνας, στις οποίες περιλαμβάνεται ιδίως η σχολική στέγη, η μαθητική και η φοιτητική μέρημνα. 3. Βασικό όφελος επίσης αποτελεί η διασφάλιση της τυποποίησης προδιαγραφών σχολικών μονάδων, φοιτητικών και μαθητικών εστιών, βιβλιοθηκών, ο έλεγχος της στήρησης των προδιαγραφών αυτών, καθώς και η ανάληψη έργων κοινωνικής και οικονομικής αξιοποίησης εγκαταλειμμένων σχολικών κτηρίων της χώρας μέσω εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ο προσανατολισμός του ΕΟΠΕΠ είναι 1. Στο σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διαχείριση κανόνων, προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν α. Στα συστήματα πιστοποίησης των ισρώων και εκρώων της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης, των δομών των επαγγελματικών περιγραμμάτων και προγραμμάτων των φορέων και των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής. Β. Στον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική, στο συντονισμό της δράσης των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, με σκοπό τη βελτίωση των ήδη παρεχομένων υπηρεσιών μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών. 2. Σημαντικό επίσης είναι ότι ο ΕΟΠΕΠ μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας της διαβίου μάθησης, της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού σε συνεργασία με τους λοιπούς αρμόδιους δημόσιους φορείς, καθώς και το γεγονός ότι ο ΕΟΠΕΠ λειτουργεί ως φορέας διοίκησης της διαβίου μάθησης σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 3879 του 10, ΦΕΚ 163α. Τέλος, κρίσιμης σημασίας κρίνεται και για τους δύο νέους φορείς η προσπάθεια οργάνωσης της αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των συγχωνευόμενων φορέων αντίστοιχα, καθώς και της εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τους. Πολύ σημαντική όμως θα είναι και η έμεση εξοικονόμηση δημόσιων πόρων που θα προέρχονται από ορθολογικότερη λειτουργία των νέων φορέων και της οικονομίας κλίμακας. Η εξοικονόμηση αυτή θα προέρχεται από τον λειτουργικό και οργανωτικό εξυγχρονισμό, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας, τον περιορισμό των άσκοπων δαπανών, καθώς και την αποτελεσματική αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων ανθρώπινων και υλικών. Με τις διατάξεις τώρα του κεφαλαίου 3 άρθρα 30 έως 44 του παρόντος σχεδίου νόμου, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τέλος, το κεφάλαιο 4 άρθρα 45 έως 47 περιλαμβάνει μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις, καθώς και την πρόβλεψη για την έναρξη ισχύως του παρόντος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνολική ωφέλεια από τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των δύο νέων φορέων, είναι ΔΒΙΠ και ΟΠΕΠ, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και σας καλώ να στηρίξετε με την ψήφο σας το παρόν σχέδιο νόμου.